και καλώς ήρθατε στην Κοπενχάγη. Σίγουρος τι κάνει η παρτόφλα εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι πλησιάζω την έξοδο, αλλά είναι αρκετά στριμωχτά εδώ πέρα. Ναι. Σίγουρα από τις καλύτερες θέσεις, αν όχι η καλύτερη της πόλης, αλλά επίσης σίγουρα όχι για άτομα με ψυχοφοβία. Όχι, έχει και συνέχεια. Συνεχίζει κι άλλο. Κι άλλο. Πάει ακόμα. Ακόμα πάει. Και καλώς ήρθατε στην Κοπενχάγη. Φαντάζομαι πως κάπου εδώ τελειώνει. Αυτό το κτίριο είναι ο ναός του Σωτήρος και αυτές οι σκάλες ονομάζονται Stairway to Heaven. Για προφανείς λόγους είναι το πιο ψηλό κτίριο της πόλης, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Και όπως βλέπετε φαίνονται τα πάντα από εδώ. Και εκεί, δεν ξέρω αν διακρίνεται εκεί στο βάθος, είναι η γέφυρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που συνδέει την Δανία με τη Σουηδία. Το ποδήλατο είναι κάπου εκεί κάτω. Και πάμε να το πάρουμε γιατί από αυτό το ύψος εντόπισα αρκετά ακόμα spot για trial, οπότε φύγαμε. Αλλά έχουμε το ψηλότερο κτίριο της Κοπενχάγης. Και ευτυχώς το ποδήλατο είναι ακόμα εκεί. Είχα προνοήσει για κλειδαριά. Για πάνω ενδεχόμενο. Αλλά σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Προηγουμένως χτύπαγε ο ήλιος, αλλά τώρα μάλλον έφυγε ο ήλιος. Ο Γιάννης με το street trial ποδήλατό του, ο Ζωνής 24. Και πάμε να ανακαλύψουμε μερικά ακόμα σημεία για trial. Είδα ήταν αρκετά ψηλά και μπορούσα να εντοπίσω μερικά από πάνω εκεί. Εκεί πάνω ήμουνα. Σήμερα η μέρα είναι κλάσης καλύτερη από χτες. Έχει αρκετά καθαρό ουρανό και δεν νομίζω να βρέξει κάποια στιγμή άμεσα. Ωστόσο, έχει μια δόση αέρα. Στο μεταξύ, η σημερινή μέρα θα είναι λίγο πιο χαλαρή από χτες. Δεν θα κάνω τόσα κόλπα, αν και είναι ο Γιάννης εδώ. Διότι με το που ξεκινήσαμε, πήρα να δοκιμάσω το ποδήλατό του, να δω πώς ρολάρει, ας πούμε. Αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά από το δικό μου, η οποία δεν είναι άλλη από τα φρένα. Σε αντίθεση με το δικό μου και κατά βάση όλα τα ποδήλατα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, το μπροστινό του φρένο είναι δεξιά και το πίσω φρένο είναι αριστερά. Κάπως όπως στις μηχανές. Και οι μηχανές έχουν το μπροστινό δεξιά. Και το μυαλό μου δεν μπορούσε να το συγχρονίσει αυτό. Παρόλο που οδηγάω και μηχανή και μηχανάκι,
όταν ανεβαίνεις εκεί, είναι σαν να φορτώνεις διαφορετικό πρόγραμμα. Ξέρω ότι όταν ανεβαίνω στη μηχανή, έχω μπροστινό φρένο στο χέρι, δεξιά, και πόδι για το πίσω φρένο. Αλλά στο ποδήλατο είναι λίγο διαφορετικά. Έχω συνήθως το δικό μου που έχω πίσω φρένο δεξιά και μπροστινό αριστερά, και εκεί που είναι ανάποδα, προσπάθησα να κάνω μερικά hops και δεν πάτησα ποτέ πίσω φρένο που είναι αριστερά, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πτώση, όπου την άκουσα λίγο, η αλήθεια είναι. Και γενικά, κυρίως λόγω αυτού, η σημερινή μέρα θα είναι κάπως πιο χαλαρή. Δυστυχώς, γιατί βρήκα και άλλα trial spot που πραγματικά ήθελα να επισκεφτώ και να κάνω πράγματα. Αλλά τώρα είμαστε σε ένα κλασικό spot εδώ στην Κοπενχάγη με street food. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά εξαιρετικό μέρος για γρήγορο φαγητό. Πήρα fish and chips, το γνωστό σε όλους. Ήταν αρκετά νόστιμο, μπορώ να πω. Και συστήνω αυτό το μέρος ανεπιφύλακτα. Είναι ακριβώς απέναντι από το σημείο που πέρασα χτες, το πιο γραφικό σημείο της πόλης που ανέφερα. Ακριβώς απέναντι. Τώρα πάμε μια βόλτα σε έναν πεζόδρομο που είναι σαν την ηφαίστου στο μοναστηράκι. Only in Denmark moments. Να βλέπεις κίνηση στο φανάρι ποδηλάτων. Σε δεύτερη σκέψη, επειδή έχουν περάσει αρκετές ώρες από τη στιγμή της πτώσης και ακόμα έχω έναν πόνο, είπαμε να έρθουμε στο νοσοκομείο για μια ακτινογραφία. Ναι, ήταν λίγο περισσότερο σκληρή από ό,τι θα έπρεπε αυτή η πτώση. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Ούτε η γραμματεία δεν είναι εδώ. Μόλις τελείωσε η επίσκεψή μας στο νοσοκομείο, έκανα ακτινογραφίες, αλλά δεν έβγαλαν κάποιο ράγισμα ή κάτι. Έκανα θώρακος και μέσης. Μου είπε απλά να πάρω παυσίπονα και να ξεκουραστώ για την ημέρα. No! Αλλά πραγματικά ήταν πολύ έντονος ο πόνος. Είναι βασικά έντονος ο πόνος. Ήταν και έντονη η πτώση. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ακόμα ήλιο. Επίσης έχουμε μία ώρα διαφορά από την Ελλάδα. Εδώ είναι μία ώρα πίσω. Καθώς και κάτι ακόμα προς εξαρχόμενος εδώ, είναι ότι η πόλη ενδείκνεται αρκετά για ποδήλατο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, διότι είναι και εξαιρετικά επίπεδη. Και η πόλη και προφανώς κατ' επέκταση όλη η Δανία. Οπότε αυτός είναι ακόμα ένας λόγος να προτιμήσεις το ποδήλατο για τις μετακινήσεις σου. Τώρα όμως πάμε να συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα στον δρόμο με τα τουριστικά μαγαζιά. Όσο πηγαίνουμε προς το κέντρο, και ελπίζω να μην έχει πολύ αέρα ο ήχος στο μικρόφωνο του GoPro, να σας πω μια σύντομη ιστορία σχετικά με τον Γιάννη και το πώς γνωριστήκαμε. Όπως και με το γυράσιμο που είδατε στο πρώτο βίντεο της χρονιάς και στα show που κάναμε στο Bike Festival, με τον Γιάννη γνωριστήκαμε μέσα του καναλιού μου στο YouTube. Παρακολουθούσε και αυτός και κάποια στιγμή αποφάσισε να ξεκινήσει να κάνει trial. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερος σε ηλικία από μένα και βλέποντάς με, του έδωσα κίνητρο και όθηση, ας πούμε, να ξεκινήσει. Στην αρχή είχε ένα Scott Voltage ποδήλατο, third jump, το οποίο δεν ενδείκνεται ιδιαίτερα για trial, και είδε ότι στην πορεία χρειαζόταν κάτι καλύτερο για να ανέβει επίπεδο και πέρασε στο Ozonis που έχει αυτή τη στιγμή, καθώς έχει πάρει και ένα ακόμα 20 trial echo. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτός ήταν ο τρόπος που γνωριστήκαμε. Είχα κάνει κάποια στιγμή να έρθω εδώ η Κοπενχάγη που έχει μετακομίσει μόνιμα και να είμαι. Εδώ έχουμε ένα μικρό γηπεδάκι. Επεκτείνεται μόνο όσο βλέπει το μάτι. Thank you.
στην διαδρομή προς τον πεζόδρομο με τα μαγαζιά, περάσαμε από αρκετά πολύ χαρακτηριστικά σημεία. Η συγκεκριμένη περιοχή ονομάζεται Χριστιανία. Φανταστείτε κάτι σαν Ομόνια, Παύλα Μοναστηράκη, Παύλα Θησίο. Αυτά εδώ λέγονται τρόλους και η Δανία είναι γεμάτη τέτοια σε πάρα πολλά μέρη. Κοίτα που βγήκαμε. Στη συνέχεια, κατευθυνόμενοι προς τον πεζόδρομο, δήλθαμε από αυτό εδώ το παλάτι, εντός του οποίου, μεταξύ άλλων, στεγάζεται και το κοινοβούλιο της Δανίας. Και κάπου εκεί είναι που το μικρόφωνο της κάμερας, της κύριας κάμερας, δυστυχώς αποφάσισε να σταματήσει να συνεργάζεται. Εξού και το voice-over για την ώρα. Αρκετή διαδρομή, η αλήθεια είναι, ο κεντρικός πεζόδρομος, ο οποίος είναι κάτι σαν την Ερμού της Αθήνας με ορμόνες, σε οδηγεί στην πλατεία που βρίσκεται το Δημαρχείο της Κοπενχάγης. Κατόπιν σύντομης στάσης για φαγητό, συνεχίσαμε την πορεία μας περνώντας από τις 5 λίμνες του κέντρου. Εκεί, ένας από τους κάθετους δρόμους φιλοξενεί έναν από τους μερικούς ποδηλατομετρητές της πόλης, ο οποίος όπως βλέπετε έχει δύο ενδείξεις. Η πρώτη μετράει τα ποδήλατα που έχουν διέλθει από το σημείο την εκάστοτε ημέρα και η δεύτερη από κάτω υπολογίζει το σύνολο των ποδηλάτων από την αρχή της χρονιάς. Στο δρόμο προς το τρένο για την επιστροφή πρόσεξα αυτήν την κίτρινη ταινία επάνω σε ορισμένα παρκαρισμένα ποδήλατα. Και ο Γιάννης με πληροφόρησε πως είναι ειδοποιητήριο απομάκρυνσης του ποδηλάτου από το σημείο από τον ιδιοκτήτη, μιας και θεωρείται εγκαταλελειμμένο, και σε περίπτωση που δεν το πάρει εντός του αναγραφόμενου διαστήματος, πολύ απλά θα κατασχεθεί. Το αστείο είναι πως λίγο παρακάτω υπήρχε αντίστοιχη επισήμανση όχι σε παρατημένο ποδήλατο, αλλά μόνο στη ρόδα που υπήρχε κλειδωμένη και καταλάμβανε τη θέση στάθμευσης. Παρένθεση σε αυτό το σημείο. Τα εισιτήρια εκεί λειτουργούν λίγο πολύ όπως και στην Ελλάδα. Εκδίδεις μία φορά ένα απόκομα, το οποίο επαναφορτίζεις και το επικυρώνεις και κατά την είσοδο, αλλά και κατά την έξοδο σου από το οποιοδήποτε μέσο επιλέξεις. Η μόνη διαφορά είναι πως με το ίδιο εισιτήριο έχεις τη δυνατότητα να εισέλθεις και σε ορισμένα αξιοθέατα της πόλης, όπως μουσεία, πάρκα κλπ. Αρκετά βολικό θα έλεγα. Και κάπως έτσι και η δεύτερη μέρα στην Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε με επιτυχία, περίπου, αν εξαιρέσουμε το απρόπτωτο της πτώσης που χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Όπως στο μεταξύ, αυτή η επίσκεψη ήταν μια μοναδική εμπειρία και το λέω αυτό γιατί
ήταν υπερβολικά πολύ απλή διαδικασία. Όλα πήγα, έδωσα στη γραμματεία εκεί τα χαρτιά μου, ταυτότητα δηλαδή. Μου έδωσε μια φόρμα να συμπληρώσω, με εξετάσει ο γιατρός, έβγαλα εκτινογραφίες, βγήκε το αποτέλεσμα, δεν έδειξε ότι έχω κάτι και απλά έφυγα. Εξαιρετικά πάρα πολύ απλό. Πραγματικά δεν περίμενα να είναι τόσο απλό. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω αύριο να είμαι καλύτερα και να περάσω ξανά από όλα τα σημεία, τα trial spot που περάσαμε σήμερα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Γενικότερα, όλα τα σημεία από τα οποία περάσαμε, άσχετα ήταν για trial ή όχι, ήταν και μέσα στη λίστα με κάποια από αυτά που θέλω να επισκεφθώ. Οπότε τα έζησα. Αλλά περάσαμε και από κάποια σημεία τα οποία δεν ήταν στη λίστα, αλλά πραγματικά άξιζε η επίσκεψη. Οπότε μια χαρά. Όπως και να έχει, θα κλείσω το σημερινό βίντεο κάπου εδώ και φυσικά τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια. We'll be right back.